Ο καθιερωμένο αγιασμό τελέστηκε στο λίγο ποντίον Επταμήλων οι Ακρίτες. Η νέα χορευτική περίοδο ξεκινά με πολλή διάθεση και αρκετά νέα μέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο τη Λόγου, Παύλο Καρυπίδη. Το σόντο ρεόν αξίωση μα πίσων, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών. Με τις καλύτερες ευχές ξεκινάει η νέα χορευτική περίοδος για το Σύλλογο Ποντίων Επταμήλων οι Ακρίτες. Στον χώρο του Συλλόγου τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, παρουσία τοπικών φορέων, υποστηριχτών και μελών. Είναι τους πιο δραστήριους συλλόγους και διαπιστώνω ότι έχει συνεχώς ανωδική πορεία. Αυτό σίγουρα οφείλεται στον πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Και πράγματι αξίζεται συγχαρητήρια. Αξίζει το χωριό να σταθεί δίπλα στο Σύλλογο. Είναι ο καθιερωμένος αγιασμός. Να πούμε ότι η προηγούμενη χρονιά πραγματικά ήταν πολύ γόνιμη πολιτιστικά για τους Ακρίτες, αλλά νομίζω ότι και στην τοπική κοινωνία των Σερών οι δραστηριότητες ήταν ιδιαίτερα έντονες πολιτιστικά. Εμείς μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι, όπως είπαμε, ξεκινάμε πλέον για την εκμάθηση των χωρών με όλα τα τμήματα. Παρίσταμε σήμερα στον αδελφό σύλλογο των Ποντίων Επταμήλων οι Ακρίτες και στον φίλο μου τον Παύλο τον Καρυπίδη, σήμερα στον αγιασμό ο οποίος πραγματοποιείται εδώ σαν αδελφά σωματεία. Ο αγιασμός είναι κάτι σημαντικό για τους προσφυγικούς συλλόγους. Ένα από τα ευχάριστα είναι ότι στο Σύλλογο υπάρχουν αρκετά νέα μέλη σε μικρή ηλικία. Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο θα έλεγα ότι δηλώνουμε, είμαστε πάντα στρατιώτες σε αυτό που κάνουμε και με τη βοήθεια των ανθρώπων που μας υποστηρίζουν νομίζω ότι και αυτή η χρονιά θα είναι πολύ πολύ καλή.